Είμαστε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και εκ νέου υποψήφιο επικεφαλής του Συνδυασμού Άλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο, κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Κύριε Μουτζούρη, επιδιώκετε ξανά να διατηρήσετε τα ενία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προτάσετε ότι είστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός. Ήθελα να σας ρωτήσω, επιδιώξατε τη στήριξη από κάποιο κόμμα και αν θεωρείτε ότι είναι προτέρημα στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης να είμαστε ανεξάρτητοι? Καταρχήν να σας καλωσορίσω στα γραφεία τα προεκλογικά μας εδώ στην Προκυμαία Μυτιλίνης. Σας ευχαριστήσω που δαπανάτε κάποιο χρόνο δικό σας και να σας απαντήσω ευχαρίστω σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι, είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος, όλος ο συνδυασμός μας. Ναι, το Γενάρη δήλωσα στον κύριο Πρωθυπουργό, με τον οποίο ταυτίζουμε ιδεολογικά, ότι θα επιθυμώ να κατέβω και να κατέβω ανεξάρτητος. Κατά συνέπεια δεν ζήτησα πουθενά. Το δήλωσα στον κύριο Πρωθυπουργό, διότι θεωρώ στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοικήσεως θα πρέπει οι ηγέτορες, οι ηγούμενοι, να μπορούν να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους, με γνώμονα κυρίως το καλό του νησιού, της περιοχής τους. Κάνοντας έναν απολογισμό στη μέχρι τώρα θητεία σας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα θετικά στοιχεία και τα έργα για τα οποία θέλετε να επικαλεστείτε, καθώς εκείνα που θέλετε να συνεχίσετε σε περίπτωση που διατηρήσετε τα ενία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τέλος τα λάθη ή ενδεχομένως οι ελλείψεις που θα επιδιώξετε να διορθώσετε? Βεβαίως. Θεωρώ με μεγάλη απόσταση ότι το κύριο έργο που επιτύχαμε ήταν όταν στη δύσκολη περίοδο 19-20, όταν βρήκαμε ένα νησί, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, να είναι κατηλημένα σχεδόν από παρατύπους μετανάστες, όταν στη Λέσβο τον Φεβρουάριο του 20 είχαν συσσωρευτεί 27.000 παράτυποι αλλοδαποί. Όταν λέω παράτυποι, προφανώς άνθρωποι σαν και εμάς, προφανώς άνθρωποι με όνειρα, με ελπίδες, που αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη στη Βόρεια Ευρώπη και είχαν εγκλωβιστεί εδώ. Βρήκαμε 27.000 εγκλωβισμένες ψυχές εδώ πέρα. Και με τις φωνές που βάλαμε, με τις κινήσεις που κάναμε, με τις χειρονομίες που κάναμε, καταφέραμε το 27.000 του Φεβρουαρίου του 20, τέλος του 22, να πάει στους 1.500. Αυτή τη μεγάλη διαφορά που επιτύχαμε είναι με μεγάλη απόσταση αυτό για το οποίο επερώμαστε. Από εκεί και πέρα, το να σας πω το τάδε έργο ή το τάδε έργο, νομίζω δεν έχει πολύ σημασία. Μπροστά στο έργο αυτό που σας είπα, το μεταναστευτικό, νομίζω όλα τα άλλα οχρίουν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά σημαντικά έργα, όπως το έργο που αρχίζουμε το μήνα, τον δρόμο Μεγαλοχωρίου Αγιάσου, όπως τον κόμβο που κάνουμε οδικής ασφαλείας στην τομή της περιφερειακής βορείας περιφερειακής με τον παραλιακό προσθερμή που κατασκευάζεται και πολλά άλλα τι μπορώ να σας αναφέρω. Αλλά νομίζω με μεγάλη απόσταση, αν έπρεπε να διακρίνω κάποιο, ήταν το πρώτο. Επίσης, ένα σημαντικό νομίζω έργο που επιτελέσαμε ήταν ότι σχεδιάσαμε το νέο ΕΣΠΑ, ήταν η φάση σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ και το σχεδιάσαμε, ενεκρίθη από τα πρώτα, μπορεί να ήταν και το πρώτο από την Ελλάδα που ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτύχαμε να έχουμε νέους πόρους 395 εκατομμύρια που είναι κατά 45% αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Και ακόμη νομίζω ότι επερώμαστε και ότι από τη 12η θέση στην απορροφητικότητα που βρήκαμε την περιφέρεια, την καταφέραμε να τη φέρουμε στην 5η. Σε περίπτωση που διατηρήσετε τη θέση σας στην περιφέρεια, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει και θέλετε να φέρετε σε πέρας? Κοιτάξτε, να δείτε. Με μεγάλη απόσταση πάλι, ο κύριος στόχος είναι η απορρόφηση των 395 εκατομμυρίων του ΕΣΠΑ. Δεν είναι κάτι προφανές, διότι και η έλλειψη στο προσωπικό, όπως όλο το δημόσιο είναι γνωστές, αφετέρου είναι μεγάλο το ποσό. Και πολύ περισσότερο που ένα κομμάτι μεγάλο από αυτό κατευθύνεται σε κοινωνικές ανάγκες. Πάει σε κοινωνικούς πάσχοντες συνανθρώπους μας. Πρέπει να έχουμε τη δομή, την υποδομή να μπορέσουμε να το απορροφήσουμε. Διότι όταν μας δίνει η Ευρώπη ένα ποσό, πρέπει να είμαστε σε θέση να το απορροφήσουμε. Άρα, με μεγάλη απόσταση, αυτό είναι το κύριο έργο που έχουμε να κάνουμε. Αφετέρου, παραδείγματι, θα αρχίσει τώρα σύντομα ο δρόμος Αγίας Παρασκευής Πέτρας. Να το ολοκληρώσουμε. Ξεκινάμε, υπογράφουμε σύμβαση τώρα για το δρόμο Αμπελικού Σταυρός. Να το ολοκληρώσουμε. Ξεκίνησε ο δρόμος Νάπη Πελόπη. Να το ολοκληρώσουμε. Τέτοια έργα υπάρχουν πολλά. Θα μπορούσα να πω ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στη διαχείριση του προσωπικού της περιφέρειας, το οποίο ναι μεν είναι καλό, πολύ καλό προσωπικό, αλλά είναι επαρκές. Πρέπει να βρούμε λύσεις, να αναπληρώσουμε θέσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εκ τώρα, δεν μπορούσαμε να βρούμε αρκετές θέσεις για να τα αναπληρώσουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε τώρα, γιατί το ΕΣΠΑ δεν απορροφάται εύκολα χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό.
Το δεύτερο σημείο είναι να ενεργοποιήσουμε την αναπτυξιακή που ιδρύσαμε στην περιφέρεια. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με την αναπτυξιακή, διότι το παρελθόν μας διδάσκει ότι ειδικά στη Λέσβο είχαμε πολλές τέτοιες αναπτυξιακές οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα. Είτε με σπατάλη χρημάτων, είτε με διορισμούς ανθρώπων που δεν θα έπρεπε. Και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί να κάνουμε μετρημένα βήματα. Πρέπει να κάνουμε όμως τώρα τα μετρημένα βήματα. Στο επίκεντρο παραμένει το μεταναστευτικό. Παραμένετε σταθερός και εσείς στην άποψή σας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δομή στη Λέσβο. Πρόσφατα, μάλιστα, καλέσατε τους συνυποψηφίους σας σε debate. Είναι σταθερή η άποψή μας ότι τα νησιά αυτά που βρίσκονται σε ένα κρίσιμο γεωγραφικό σημείο, δίπλα στην γείτονα Τουρκία, δεν μπορεί να έχουν θύλακες από ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να μην είναι μαζί μας αν συμβεί κάτι. Και σε αυτό μένουμε σταθεροί. Αντιλαμβάνουμε ότι μπορεί κάποια βάρκα να περάσει, κάποιο καΐκι με ανθρώπους. Άρα πρέπει να υπάρχει μια μικρή εγκατάσταση για να φιλοξενηθούν 2-3 μέρες, αλλά πρέπει να απομακρύνονται από τα νησιά μας. Άρα λοιπόν τίθεμαι όχι ευνοϊκά στην ύπαρξη δομών στο νησί. Πρόσφατα, με μια ανακοίνωσή μας του Άλματος Ανάπτυξης, παρακαλέσαμε τους υπόλοιπους συνυποψήφιους να μπορέσουμε να εκφραστούμε τι αισθανόμαστε για αυτό το θέμα, διότι θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που αναπτύσσεται. Ήδη έχουμε σχεδόν 5.000, όταν πριν από ένα χρόνο είχαμε 1.500. Ήδη κάθε εβδομάδα, είδα τα τελευταία δελτία, έχουμε 700 αφίξ στη Λέσβο. Σύντομα θα έχουμε μόρια. Πιθανόν όχι με τις ίδιες συνθήκες της μόριας, με καλύτερες συνθήκες, αλλά θα είναι μόρια. Θα είναι στις ώρες του πληθυσμού που επιθυμεί να μεταβεί σε άλλες χώρες. Και θα έχουμε πολλά κοινωνικά πάλι προβλήματα. Και τους παρακάλεσα να εκφραστούμε όλοι, ώστε και οι πολίτες, όταν ψηφίσουν, να ξέρουν τι πιστεύει ο καθένας μας. Θεωρώ ότι πάμε πολύ δύσκολα με το θέμα το μεταναστευτικό. Αρχίζει σε όλα τα νησιά και στη Χίο και στη Σάμο. Ήδη η δομή της Σάμο έχει υπερκορεστεί. Και πιστεύω ότι πάμε άσχημα, γιατί μέχρι πριν από 3 μήνες η κυβέρνηση είχε μια σωστή πολιτική, εκένωνε τα νησιά και επίσης φύλαγε τα σύνορα. Τώρα έχει μεταβληθεί αυτή η πολιτική. Γιατί οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου να εμπιστευτούν ξανά την ψήφο τους σε εσάς? Πρώτον, διότι έχουν δεδομένα να κρίνουν από τα 4 χρόνια θητείας μας. Άρα μπορούν να συναγάγουν το συμπέρασμα, αν μπορούμε να κάνουμε έργο, αν δεν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, να μην την εμπιστευτούν. Αν μπορούμε και μπορούν να το κρίνουν από τα 4 χρόνια. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό, είναι ότι αυτά τα 4 χρόνια αγαπήσαμε όλο το Βόρειο Αιγαίο, ταξιδέψαμε, γνωρίσαμε τους ανθρώπους, γνωρίσαμε τις νοοτροπίες, τις αδυναμίες, τα ισχυρά σημεία κάθε λαού και τους αγαπάμε. Είμαστε βορειοαιγαιοπελαγίτες και τους αγαπάμε όλους.